Les droits, aujourd'hui, Passepartout. Καλώς όρισατε στο Passepartout! Για δεύτερη φορά! Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ξεκινήσει εδώ πέρα το μικρό μας μαγαζάκι. Είχαμε φτιάξει αριστουργήματα, παιδιά, ένα προς ένα. Όλα είχαμε ζωγραφίσει πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε ζωγραφίσει και YouTubers πάρα πολλούς. Και αυτό ήταν γενικότερα το Think που είχε η γκαλερί μας. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Το σημερινό μας εργαστήριο ζωγραφικής. Θα βγάλω αυτά τα λίθια κελιά πρώτα. Μαλάκα, τυφλώνομαι, ρε! Τυφλώνομαι! Αρχικά πάμε να ζωγραφίσουμε κάτι επειδή είμαστε πολύ έρωχοι. Δεν υπάρχει τίποτα στο καβαλέτο μας για να πουλήσουμε πράγματα. Μαλάκα, εντάξει, είναι πάρα πολλές, δεν ξέρω εγώ. Είναι φούλη περισσότερο. Τσακτσάκι, θα βάψω και αυτό και γίνω και γίνω και γίνω. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάρουμε λίγη έμπνευση αρχικά. Στις ζωγραφιές μας. Και ένα σινομάστορα. Σε ένα σινομάστορα βάλε εδώ πέρα. Θα αρχίσει να χτίζεται σταδιακά, παιδιά, αυτός που ζωγραφίζουμε. Οπότε δεν θέλω να μ' αγχώνεστε. Δεν θέλω καθόλου. Μην αγχώνεστε. Καθόλου δεν θέλω να μην αγχώνεστε. Σιγά σιγά παίρνει τέτοιο. Παίρνει μορφή ό,τι πας. Παίρνει μορφή ό,τι πας. Όχι, τι έγινε, τι έγινε. Τον αναγνωρίζετε, δεν τον αναγνωρίζετε, και βάλε και εδώ πέρα τα πράγματα που μπορεί να έχει στο πουκάμισο. Κύριε Σιγή, προφανώς αυτός είναι ο μέντορας της ζωγραφικής και όλων των ζωγράφων. Ο Μπόπρος! Ρομπ Μπος 35, όπως είναι, πάρ τον μαλακ. Βάλε εδώ πέρα τον μπαγκράτε, τον καμβά εδώ πέρα να τον βάψουμε λίγο. Λοιπόν, γενικότερα σας άρεσε πάρα πολύ το μοτίβο ότι ζωγραφίσαμε διάφορους YouTubers. Το οποίο τα προτρέπτα, ο Θεός να τα κάνει τα νάθλια. Παρά το να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Και είναι δυνατόν να μιλάς για YouTube χωρίς να μιλήσεις για τον κατακτητή των YouTube, τον Mega Cyber. παιδιά, να μην μπενεύσουμε λίγο τα μουσια μας εδώ πέρα. Να μην φτιάχνουμε. Παιδιά, θα ξεκινήσω λίγο με μένα. Να δούμε καταρχάς πόσο πουλάμε, ρε παιδί μου. Και αν η μπογιά του Mega Cyber πουλάει ακόμα, ρε παιδάκι μου. Φτιάχνουν εδώ πέρα. Βάλε και το μη εδώ πέρα τη περσόνα του Mega Cyber. Βάλε εδώ πέρα τη μεταλλική πλευρά που έχει ο Mega Cyber. Βάλε εδώ πέρα το ένα μάτι, το χρυσό μάτι. Βάλε εδώ πέρα και το κανονικό μάτι. Μαλάκα, τι είναι αυτό, ο Χριστός. Αφηρημένη τέχνη, παιδιά, το λέγω. Αφηρημένη τέχνη. Βάλε εδώ πέρα το evil χαμόγελο. Βάλτε και εδώ πέρα μια μύτη και είναι έτοιμος εδώ πέρα. Και όσο κάτω και το κοιτάνε, πάμε εμείς να ζωγραφίσουμε κατευθείαν το επόμενο έργο μας. 32. Να δοκιμάσουμε λίγο να... Το πατάω. 27. Έφυγες, όχι, αφού πουλιώτα για 32. Μπορείς και να κάνεις λίγο marketing και να το κοιτάξεις λίγο, να παζαρέψεις. Έφυγε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εσύ μ' αρέσεις, τι είπες. Εσύ μ' αρέσεις. Οπότε εσύ θα είσαι το επόμενο έργο τέχνης μου. Κάνουμε ένα προφίλ εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλο. Βάλε εδώ πέρα αυτόν. Βάλτε εδώ πέρα τον μπερέ που φοράει εδώ. Φοράμε και εμείς μπερέ, αλλά φοράει και αυτός μπερέ. Βάλε εδώ πέρα την άσπρη μπλούζα στην οποία εμείς θα φορέσουμε και ρίγες. Επειδή τόσο γαμπάμε και τόσο. Παιδιά, σημασία στη λεπτομέρεια θέλει αυτό. Σημασία στη λεπτομέρεια. Μαράκα, σαν κατάδικο τώρα έκανα, ρε. Where is the energy made it's all black? Τι είναι σόμπλε, μέσα στο κόκκινο είναι. Μάτζι, δεν ξέρει και από τέχνη, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα δεν ξέρει από τέχνη, Μάτζι. Έφυγε όπως είσαι. The choice of course is to run, μαλάκα. Δεν αγοράζει κανείς το Mega Cyber. Γιατί έτσι. Και τώρα εδώ πέρα θέλω στο background να φαίνεται ο πύργος του Άιφελ. Ο οποίος πατάει και σε γρασίδι πίσω. Αυτή τη στιγμή δουλεύω λίγο με προοπτική. Δεν ξέρω αν φαίνεται και αν μπορείτε να καταλάβετε τις ανώτερες μου διεργασίες. Και ξέρεις τι. Και βάλει ένα χαρούμενο ήλιο εδώ πέρα. 36! Όπως είμαι και... Παιδιά, ο Mega Cyber, σας το είπα, είναι το μεγαλύτερο έργο που έχουμε πουλήσει σήμερα. Ο παπάρας με τις μπαγκέτες. Εν τω μεταξύ, τρεφόμαστε μόνο με κρασί, μπαγκέτες και τον νίκη. Οπότε πρέπει να βγάζουμε απλά τα έσοδα της εβδομάδας έτσι. Για πάμε λίγο να ζωγραφίσουμε τώρα. Για πάμε. Οπότε συνεχίζουμε στο μοτίβο να ζωγραφίσουμε. Μαλάκα, κοίτα μα. Μαλάκα, μηχανή πολέμου έχω γίνει. Μηχανή πολέμου. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ζωγραφίσει τον Στέλιο του Κακόχαμο. Τι είχε πάει πάρα πολύ καλά για το κομμάτι. Το αγκάλιασε ο κόσμος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε στο ελληνικό community με τον καλό φίλο και συνεργάτη Legit Gaming. Μαλάκα, όλους με το ίδιο κεφάλι σου ξεκινάω, ρε. Με μια πορτοκαλί κουτσουλιά. Μαλάκα, μπορώ να γυρνάω το τέτοιο. Μαλάκα, μπορώ να γυρνάω τον καμβά οριζόντιο κάθετα. Έλα, ρε. Ωραία, Γιάννη, θα είσαι το πρώτο οριζόντιο κάδρο μας. Λοιπόν, βάλε εδώ πέρα στο Γιάννη. Καταρχάς, ο Γιάννης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αξιοζήλευτο καφέ χούντι. Το θυμάμαι εγώ το καφέ χούντι και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ξέρεις τι, και στο Γιάννη, ρε φίλε, θα βάλουμε και λίγη λεπτομέρεια. Το χούντι. Θα το κάνουμε χούντι. Ναι, αλλά εδώ πέρα είναι λαιμός, θα μου πεις Mega Cyber. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Οπότε θα βάλουμε εδώ πέρα λίγο λαιμουδάκι για να ξεχωρίζει. Δεν αρχίζει ήδη να μοιάζει με τον Γιάννη. Βάλε εδώ πέρα το μουσάκι εδώ πέρα του σολίδιου.
το οποίο θα βάλουμε και εδώ πέρα να έχει και τα δύο μουστάκια. Ρε, την detail. Μαλάκα, σαν μάτια είναι αυτά, ρε. Μαλάκα, ρε, σαν μάτια. Όχι, πρέπει να το διορθώσω. Για να είμαι εξωγήινο. Μαλάκα, ό,τι χειρότερο, ρε. Βάλε και εδώ πέρα τα φρύδια, έτσι ωραίος. Βάλε και εδώ πέρα τα μάτια. Βάλε και εδώ πέρα τη μητούλα. Και βάλε εδώ πέρα τον έκφραστο ύφος που έχει ο Γιάννης. Μαλάκα, έλειο τον έκανα, ρε. Ξέρεις τι, sponsored by Nike. Και φυσικά, νοείται Γιάννης χωρίς καμνή. Πάρε και το σκαμνί εδώ πέρα. Θα πω ότι είναι αυτό το σκαμνί. Το οποίο θα του βάλω, ρε παιδί μου, και μια φατσούλα εδώ πέρα. Τσακ, τσακ, τσακ. Έτοιμος ο Γιάννης! Παιδιά, αυτό είναι το πρώτο οριζόντιο έργο της ζωγράφου μας. Για να δούμε πώς θα πουλήσει το έργο μας. Έρχονται και λογαριασμοί. Αγχώνομαι, παιδιά, αγχώνομαι, αγχώνομαι. Και επειδή πάντα ο Mega Cyber θέλει να είναι μέσα. I don't like the colors! Πήγαμε λίγο πιο υποτορικά, ρε παιδί. Βάλαμε καφέ, βάλαμε γκρι, ναι, οκ, okay, αλλά να μην υπάρχουν και τέτοιες ιδέες. Ναι, όλα ρόζα τα κάνω, ρε, από εδώ και πέρα τελείωσε. Σε κάθε έργο ροζ, ρε. Και επειδή ο ζωγράφος μας πάντα θέλει να στις εξελίξεις και το πιο είναι πράγμα τώρα στο YouTube είναι PewDiePie versus τη series, θα κάνουμε αυτό! Ξεκινώντας πάλι με την ίδια βάση. 85 ο Γιάννης! Να κάνουμε παζάρι. 96 ο Γιάννης! Γιάννη, εννοείται πως δεν θες ποσοστό, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Τέχνη κάνουμε τώρα εδώ πέρα, fan art κάνουμε, fan art. Οπότε εδώ πέρα θα είναι ο PewDiePie εδώ πέρα. Βάλε εδώ πέρα το μουσάκι εδώ πέρα, PewDiePie, μουσάκι, PewDiePie. Νομίζω ότι γίνομαι καλύτερος όσο περνάει η ώρα σε αυτό το παιχνίδι. Βάλε λίγη λεπτομέρεια εδώ, σαν βυζιά είναι, ρε. Πα! Τα κατέστρεψα όλα. Αμπόρτ, αμπόρτ. Οπότε εδώ πέρα είναι ο Φίλιξ. Και πάμε να κάνουμε και τις τσίρσεις, οι οποίες ένα λογότυπο είναι βασικά. Δεν είναι συγκεκριμένο πράγμα ή τσίρσεις, αλλά πάρευτε επειδή θέλουμε να γίνουμε λίγο εμπορικοί. Θέλω να το μάθει λίγο ο κόσμος. Πάμε εδώ πέρα να κάνουμε το τι. Series. Και βάλε εδώ πέρα το versus. Ουά! Και βελάκια κόκκινα για να το δει ο κόσμος. Σοκ. Σοκ. Πόλεμος. Στο YouTube! 82! Όχι, ρε φίλε, PewDiePie και 82, ανέβαζε λίγο, 90! Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο σχέδιο θα έχει θέμα Fortnite! Επειδή είπαμε, έχουμε νίκη να πληρώσουμε! Οπότε εδώ πέρα θα κάνουμε τον ανθρωπάκο του Fortnite, θα κάνουμε τον ανθρωπάκο εδώ πέρα, ο οποίος έχει εδώ πέρα τις μποτούλες και το τζινάκι εδώ πέρα. Θα κάνουμε το default skin. Μαλάκα, δεν θα το αγοράσει κανείς, άσερε. Είναι όσοι έχουν περάσει, δεν θέλουν να το αγοράσουν. Πω, έπρεπε να το έχω πουλήσει για 90, ρε. Λοιπόν, βάλε εδώ πέρα τον κομμενάκι, την default skin εδώ πέρα. Η οποία θα κρατάει το όπλο, θα κρατάει το πιστόλι εδώ πέρα, το νέο όπλο. Και βάλε εδώ πέρα κεφαλάκι. Παιδιά, χτίζεται σιγά σιγά. Και θα την κάνουμε να είναι ο νίντζα. 78. Για ανέβασε και θα το σκεφτώ. 90 όπως είσαι, έβγε επειδή θα μου μείνει το κάδρο. Και βάλε εδώ πέρα τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει, ρε παιδί μου, και είναι νεκροί. Και εδώ πέρα αυτός πυροβολεί. Και πίσω είναι ο κύκλος που έρχεται, μαλάκα. Είναι ο κύκλος που έρχεται να τον καταπιεί το νίντζα. Fortnite Battle Royale! 77 τρεμπιάν! Για ανέβαζε λίγο 55, έφυγες, όχι. Ολόκληρος νίντζα είναι, ρε φίλε, για 70 θα τον πουλήσω. 92! Για ανέβαζε! 111 ο νίντζα! 111 ο νίντζα! I rest my case! Αυτή λοιπόν ήταν η πορεία του ζωγράφου μας σήμερα. Hopefully σύντομα θα βγούμε από αυτό το τελείωμα γκαράζ και θα έχουμε τη δικιά μας γκαλερί. Γράψτε σχόλια τι θα θέλετε να ζωγραφίσουμε σε επόμενο επεισόδιο από YouTubers ή και εμείς. Εγώ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και. Πας παχτού, λευκό μας de la cour. Très bien.